Ναι. Σας αρέσει? Έχει κλασική φωνή. Mm-hmm. Ναι. Τραγουδάει καλά όμως. Τραγουδάει καλά. Και ο ίδιος, επειδή μας μιλάει κιόλας, έχουμε κάνει μια συνέντευξη μαζί του, παραδέχεται ότι αν δεν υπήρχε το τραγούδι, ενδεχομένως να ήταν και σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ναι. Βέβαια, γιατί κάνει πολλές παραστάσεις. Θέλετε ακόμα να ακούσουμε τη συνέντευξη, να τη σχολιάσουμε μετά. Σε χάσαμε από την καθημερινότητά μας. Είχαμε συνηθίσει να δείχνουμε τηλεόραση και να σε βλέπουμε κάθε μέρα. Ναι. Σου λείπει αυτό? Εγώ σας έλειψα. Σας έλειψες πολύ, εσένα σου λείπει. Μου λείπει... δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει αυτό το καθημερινό, από την άποψη ότι ήταν πάρα πολύ κουραστικό και όταν το κάνεις για 3,5 χρόνια, σε εξαντλεί πάρα πολύ. Ποιος είναι, πού βρίσκεται? Λυπάμαι, αλλά δεν θα σου πω. Τώρα ξέρετε τι μου κάνετε? Μπορώ να φανταστώ. Θα λαλήσω, θα τα παίξω από την αγωνία. Με την κυρία Κρήτα έχετε κρατήσει επαφή, μιλάτε? Βεβαίως, την Έλενα έχω την τιμή να την αποκαλώ πλέον φίλη μου. Είναι εκεί για μένα, όποτε έχω κάποιο δίλημα επαγγελματικό θα στραφώ στην Έλενα για να μου μιλήσει και να μου ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είναι μια πολύτιμη, σημαντική φίλη. Άσε με από το ποτήρι σου μια πουλιά να πιω ακόμα. Και τραγούδι και θέατρο. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάνε καλά τα πράγματα, βγαίνουν οι υποχρεώσεις και οφείλω να σου πω ότι αν δεν υπήρχε το τραγούδι θα είχα πρόβλημα. Για Eurovision έχεις ασχοληθεί, έχεις δει τα 4 τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε, είναι και ειδικό βέβαια κοντά μας εδώ να μας τα πει. Ναι, όχι, δεν το έχω ακούσει δυστυχώς ακόμα. Θα φροντίσω όμως. Θα σε ενδιαφέρε ποτέ αν σου γινόταν μια πρόταση να σε δούμε και εκεί, ή θεωρείς ότι θα σου πήγαινε ή θα σου πήγαινε? Θα σου απαντήσω εντελώς αφελώς, χωρίς να του έχω δώσει πολύ μεγάλη σκέψη. Σαφώς κάθε τι το οποίο σου οδηγεί να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, αυτό δίνει μια χαρά και ένα αίσθημα ότι wow, κάνω κάτι. Οπότε θα σου απαντούσα θετικά. Βέβαια δεν ξέρω τι συνεπάγεται όλο αυτό. Τι παραμέτρους έχει, πόση δουλειά πρέπει να απαιτεί, πόσο χρόνο πρέπει να ρίξει αυτό το πράγμα. Αλλά σαν πρώτη σκέψη θα σου λέω ότι θα μπορούσα να το κάνω με χαρά. Τα πρόσωπα βέβαια φέτος δεν είναι όπως άλλες χρονιές που ήταν πιο επώνυμοι, πολύ γνωστοί. Είναι παιδιά που ξεκινάνε ίσως τώρα τα πρώτα τους βήματα, και κάποιοι που έχουν ξεκινήσει δεν είναι τόσο πολύ αναγνωρίσιμοι. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό? Γιατί έτσι κι αλλιώς πανευρωπαϊκά δεν νομίζω ακόμα και όλοι όσοι είναι πολύ γνωστοί στη χώρα μας να είναι πανευρωπαϊκά γνωστοί. Οπότε είναι τόσο όμορφο ένας διαγωνισμός στον οποίο εκπροσωπείς τη χώρα σου να δώσει και το έναυσμα για το ξεκίνημα μιας καριέρας. Ποιος είναι? Δεν το αποκαλύπτει. Το μόνο που μου είπε είναι να μείνω ψύχραιμος και να αρχίσω να προετοιμάζω κόσμο. Θα ρωτήσω και για τα προσωπικά σου, αν είσαι καλά, σε τι φάση είσαι, ερωτευμένος, θα προχωρούσες μια σχέση? Είμαι μια χαρά, είμαι μια χαρά. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου καθόλου, οπότε δεν θα σου πω πολλά. Είμαι καλά, είμαι μια χαρά. Θα νίκω μη εν δήμο, δεν θέλει. Όχι, απλά ξέρεις, είναι ένα φρούριο τελευταίο που το κρατάς για τον εαυτό σου και για αυτούς που αγαπάς και έτσι προστατεύεις και εσένα και εκείνους. Θα σε γυρίσω λίγο πίσω. Όταν πρώτα ξεκινούσες, είχες βρει εμπόδια, δυσκολίες, γιατί ασχολείσαι και με την ηθοποιία και με τη μουσική? Εμπόδια και δυσκολίες, ναι, αλλά όχι ότι κάποιος μου έβαζε εμπόδια. Απλά δεν συνέβαιναν πράγματα. Δεν ένιωθα ότι αυτό που κάνω περνάει, ότι αυτό που κάνω αναγνωρίζεται και ότι αυτό που κάνω είναι καλό. Δηλαδή, πήγαινα σε πολλά casting, σε πολλές οδησιών, μου λέγανε πάρα πολύ καλά λόγια. Αλλά όσο χτύπαγε το δικό σου το τηλέφωνο, τόσο χτύπαγε το δικό μου. Σε αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό η Αμερική, πρέπει να σου πω. Που εκεί ότι πιστεύουν για σένα, στο λένε στη μούρη, είτε καλό είτε κακό, δεν φοβούνται μήπως σου δώσουν αξία ή το πάρεις πάνω σου οτιδήποτε. Εκεί ανέκτησα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και γυρνώντας εδώ, όντως τα πράγματα εκτυλίχθηκαν διαφορετικά. Σε μερικούς ανθρώπους τελικά αυτός δίνει όλα τα ταλέντα. Ναι. Και το έχει και στην υποκριτική, αλλά έχει και μια καταπληκτική φωνή που τον βοηθάει και στις οικονομικές του τώρα δυσκολίες. Και μπράβο του που είναι έτσι ειλικρινής και παραδέχεται ότι θα περνούσε πάρα πολύ δύσκολα αν δεν είχε το τραγούδι. Γιατί... Είναι πολύ τυχερός που έχει τη φωνή που έχει, έτσι. Εγώ πάντως που έχω να τον δω ένα χρόνο, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο Παναγιώτης. Ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε. Δεν ξέρω, κάτι το μαλλί του άλλου. Το μάκρυνε, το μάκρυνε, αδυνάτησε. Εγώ το παιδί το είδα λίγο εκεί ξυρισμένο εδώ, πώς το μάκρυνε. Εδώ η φράτσα. Έχει μακρύνει τη φράτσα. Είναι πιο μανικό το στυλ των χτενισμάτων πια. Παιδιά, ξεκουράστηκε ο άνθρωπος. Τώρα 3,5 χρόνια κάθε μέρα γύρισμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Βέβαια, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ήταν κάτι καλό για την καριέρα του. Ανέβηκε
ένα σκάλι παραπάνω. Τα λεφτά ήταν και καλά, το είχε πει κιόλας. Από εκεί πέρα όμως τώρα εντάξει, ξεκουράστηκε ο άνθρωπος και βέβαια ο Παναγιώτης, παιδιά, έχει κάνει πολύ πετυχημένες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της δισκογραφίας και του θεάτρου και έχει παίξει τις πιο υπερπαραγωγές μουσικές παραστάσεις. Να κάτι, αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντικό και το γεγονός ότι δεν συμπάρει τίποτα. Mm. Δηλαδή, έχουμε ακούσει άλλους και άλλους καλλιτέχνες να συμπάρουν με την Eurovision και ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει πάρα πολύ όμορφα γι' αυτό. Και νομίζω ότι δείχνει και την αξία του, ακόμα και αυτό. Ναι, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να πάει και να τα καταφέρει πάρα πολύ καλά και με την φωνή που έχει και με την παιδεία, γιατί έχει και την κίνηση, έχει και τη φωνή. Και την εμφάνιση, είναι πολύ ωραίος άντρας. Και παιδιά, έδειξε και πολύ ωραία συμπεριφορά στο Just. Ήταν κύριος. Παιδί έδειξε. Νομίζω ότι εκεί κέρδισε τις εντυπώσεις. Να είναι πάντα καλά ο Παναγιώτης μας.